Κύριε ε, έχουμε τοποθετηθεί και για την οπαδική βία και για το πρόσφατο περιστατικό. Σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό, μία κουβέντα θα πω. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοια γεγονότα. Για το εργασία, υπάρχουν... ναι. Mm. Όταν υπάρχουν, ε, ε, υπάρχει έντονη κινητικότητα, ε, υπάρχουν κινητοποιήσει ε, υπά... σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η. Ο λαό μα ε, και τέτοια γεγονότα σίγουρα, ε, σαν αυτή την έκρηξη, δεν βοηθούν, σα ίσα οδηγούν σε ένταση καταστολή και τη συκοφάντηση των αγώνων αυτών. Τώρα, η οπαδική βία, το σποτεθ, τοποθετηθήκαμε και δεν είναι όλα τα είδη βία στο ίδιο πράγμα. Ε, σχετικά με την οπαδική βία, το τοποθετηθήκαμε στο, στη Βουλή σχετικά. Θεωρούμε ότι οι ρίζε τη είναι στην εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και αν δεν χτυπηθεί αυτό. Δεν μπορεί, όλα, τα, όλα τα μέτρα που παίρνονται κάθε τόσο από κυβερνήσει είναι απλέ ασπιρίνε. Όσο τώρα για τι άλλε μορφέ βία, σίγουρα δείχνει και τι προτεραιότητε τη κυβέρνηση, που βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική η αστυνομία όταν πρόκειται να καταστείλει κινητοποίηση, αλλά δεν είναι το ίδιο στο να ε, χτυπήσει το κοινό έγκλημα. Τώρα ήθελα να σα ρωτήσω ότι εννοείται η βία, δεν είναι η ίδια σε όλε τι μορφέ. Αλλά θα πάμε σε άλλη συζήτηση. Όχι, εννοώ ότι, όχι, εννοώ ότι ε, πρέπει, δεν μπορούμε να τα τσουβαλιάζουμε όλα τα αίτια. Και οι ε, τακτικέ και οι, ε, οι τρόποι αντιμετώπιση διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση. Οι αγρότε βρίσκονται στον δρόμο γιατί έχουν δίκιο. Έχουν το δίκιο με το μέρο του. Προσπαθ... Παλεύουν για τι ζωέ του και για τι ζωέ των παιδιών του. Ειδικά οι αγρότε Θεσσαλία έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα φέτο μετά τι καταστροφέ και ακόμα έχουν να πάρουν τι τότε εξαγγελθήσει αποζημιώσει. Τη προάλλη ήμουν, α... προχτέ ήμουν στα ψαχνά τη Έβια και μου είπε ένα αγρότη εκεί ότι δεν έχει λάβει ακόμα αποζημιώσει από τι καταστροφέ τη Ισθάλεια. Πριν δύο χρόνια, ε, του ενό τη κακοκαιρία, yeah. συγγνώμη. Ε, οι αγρότες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα μέτρα που εξαγγέλθησαν δεν φτάνουν. Και δεν είναι μόνο ότι δεν φτάνουν, δεν υλοποιούνται κιόλα και όσα από αυτά μπορούν να ανακουφίσουν ω κατελάχιστον. Ε, τους αγρότες. Για παράδειγμα, τα 82 εκατομμύρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για 400.000 <κοί> 300.000 είναι μόλις το 1 τρίτο της επιστροφής του ίδιου φόρου στους εφοπλιστές. Εμείς λέμε χρόνια τώρα, καταργήστε το αφορολόγητο στους εφοπλιστές και δώστε αφορολόγητο στους αγρότες, αν θέλετε πραγματικά να του ανακουφίσετε που θα, λεφτά πράγματι υπάρχουν. Και κάθε φορά όμως που είναι η αγρότες ή κάποια άλλη κοινωνική ομάδα τη μέτωπη με την κυβέρνηση, ακούει ότι τις αντοχές της, οικονομίας, ότι δεν φτάνει ο δημοσιονομικός χώρος. Ωστόσο, ο δημοσιονομικός χώρος φτάνει και περισσεύει, και το είδαμε κιόλας και πρόσφατα στον προπολογισμό, όταν πρόκειται για αμυντικές δαπάνες, οι οποίες είναι υπέρογγες και Δαπανώνται για εξοπλισμού που βρίσκονται έξω από τα σύνορα της χώρας. Όπω και μάλιστα ζητάμε να αναλάβουμε και παραπάνω ευθύνε, να βαθύνει κι άλλο η εμπλοκή τη στιγμή που μένεται ένα πόλεμο και απειλεί να ξεσπάσει να γενικευτεί. Για να επιστέψω στου αγρότε. Τι άλλα μέτρα του τάξατε, Μιλάτε για ενεργειακέ κοινότητε όλοι σα. Οι ενεργειακέ κοινότητε είναι άλλο ένα τρόπο επιδότηση των μονοπωλίων των φωτοβολταϊκών. Δεν θα ανακουφίσουν το, το αγροτικό νοικοκυριό. Αυτό που θέλουν οι αγρότε σήμερα είναι αναπλήρωση εισοδήματο που πλήττεται και από την ακρίβεια που καλπάζει τα τελευταία χρόνια. Είναι εγγυημένε τιμέ στα προϊόντα του. Είναι 100%, 100 αποζημιώσει επιτέλου έγκαιρα. Ε, όταν πραγματικά τι έχουν ανάγκη και όχι να πρέπει να συμπληρώνουν χαρτιά ε, ε, φακέλων και μάλιστα να του χρεώνετε και ότι φταίνει και αυτοί που δεν έχουν λάβει ακόμα τι αποζημιώσει του. Ε, μιλάτε για ψηφιακή μετάβαση και δεν έχετε φτιάξει ένα σύστημα να μπορούν εύκολα οι άνθρωποι να, και γρήγορα να παίρνουν τι αποζημιώσει που εσεί εξαγγέλλετε κάθε τόσο. Και βέβαια μιλάμε, πρέπει να μιλήσουμε. Για το πραγματικό πρόβλημα που πλήττει και τα υπόλοιπα νοικοκυριά και για τα οποία δεν φταίνουν οι αγρότε. σα-ίσα οι αγρότε πολεμάνε για όλη την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και πρέπει όλοι να είμαστε στο πλευρό του και όχι να θεωρούμε ότι αυτοί είναι, ε, κάνουν κάτι το οποίο ε, είναι ει βάρο τη υπόλοιπη κοινωνία, γιατί η απόσταση, όπω είπα και πριν, από το χωράφι στο ράφι όλο και μεγαλώνει. Οι αγρότε δεν μπορούν να επιβιώσουν, είναι όλο και πιο δυσβάστακτο το κόστο. Τη ε, εργασία τους, τη παραγωγής και από την άλλη ο καταναλωτής πληρώνει όλο και περισσότερα για να έχει τα αναγκαία ίδια ε, 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 τροφή. Και αυτό έχει ένοχο, είναι mm. η, κοινή Ευρωπαϊκ, η κοινή αγροτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είπα και πριν, και αυτό είναι κάτι που κανένα από τα κόμματα που εκπροσωπώ εδώ σε αυτό το το σήμερα, με, ε, ε, Κανένα δεν την αμφισβητεί, ίσα ίσα, ίσα τη στηρίζουν, με διαφορετικές αποχρώσεις. Αλλά εκεί είναι το πρόβλημα, και γι' αυτό είναι όλοι οι αγρότε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όλου του δρόμου σήμερα. Κυρία επειδή ακούσαμε, τα ακούσαμε και με την Εύη, με τι καταστροφέ στην Εύη, τα ακούμε τώρα με τη Θεσσαλία. Ε, ο λαό μα πρέπει να έχει υπόψη ότι όταν μιλάμε για να ανασυγκρότηση τα πλαίσια αυτού του συστήματο, πρέπει να κουμπώνεται. Γιατί αυτό περνάει μέσα από αλλαγέ τη χρήση γη, περνάει μέσα από ιδιωτική ασφάλιση, περνάει μέσα από εμπορευματοποίηση του νερού ή των δασών, περνάει μέσα από επενδύσει σε άπε προκειμένου να τρέξει η πράσινη μετάβαση και αυτό σημαίνει ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς σημαίνει ξεσπίτωμα, σημαίνει ότι θα φύγουν από τους τόπους τους και βέβαια θα εκτοξευθεί το κόστος και των προϊόντων για όλους εμάς άρα λοιπόν ο μόνος Τρόπος για να αντισταθούν οι αγρότε και μαζί του όλοι εμεί απέναντι σε αυτή τη λέλαπα είναι με οργανωμένο μαζικό αγώνα όπω έχουν δείξει μέχρι τώρα οι αγρότε και το ΚΚ θα είναι δίπλα του σε αυτού του αγώνε. Να ρωτήσω κάτι κύριε Κτενά, τώρα θέλω Μάλιστα. να σχολείω σε όσου, γιατί το έχετε ακούσει τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο, ότι σε όσου σα κατηγορούν ότι είναι το ΚΚΟΕ το οποίο υποκινεί αυτέ τι κινητοποιήσει και το κλείσιμο των δρόμων των υπερχόμενων ή οτιδήποτε. Αυτά τα, αυτές οι ιστορίες έχουν, τα φυγήματα, πώς να το πω, έχουν καταρριφθεί από τους ίδιους τους αγρότες μέσα από τις δικές τους συλλογικές διαδικασίες. Έχουν δείξει οι ίδιοι αγρότες όλο αυτόν τον καιρό και με την αντοχή των αγώνων τους αλλά και τη μαζικότητα και με τον τρόπο που λαμβάνουν τις αποφάσεις, το... Τι πραγματικά τους υποκινεί. Ο μοναδικός υποκινητής είναι αυτή η πολιτική που τους καταστρέφει. Αυτό τους υποκινεί, αυτό τους κινητοποιεί και αυτό τους κρατάει στους δρόμους. Υπάρχει και ένα ποιοτικό στοιχείο που πρέπει να παρακολουθούμε σε δημοσκοπήσεις. Είναι πρώτη φορά που γύρω στο 68% μια δημοσκόπηση που έπαιξε πριν από δύο-τρει μέρες, η κοινή γνώμη κατανοεί τα προβλήματα των αγροτών τώρα. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που παλιά ίσως δεν υπήρχε από την κοινή γνώμη. Έτσι. Μα γιατί δεν καταλαβαίνω ότι... τι παίρνει ναι. ο αγρότη και ακριβώς. τι πληρώνει στο σούπερ μάρκετ. Παλιά ήταν πολύ αρνητική. Και πριν πάγκοι αρκετή. κάθε μέρα. Ακριβώ. Ε, και, και να θυμίσω ότι πριν από δύο εβδομάδε, ούτε καν δέκα μέρε, ανακοινώθηκε η κερδοφορία των 500 πιο κερδοφόρων επι, επιχειρήσεων, εκ των οποίων το 1 τρίτο είναι ε, 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 εταιρείε τροφίμων και τα κέρδη του έχουν εκτοξευθεί. Mm -hmm. Είναι συν 76% πάνω τα κέρδη. Μιλάμε για πολλά, 26 νομίζω, δισεκατομμύρια κέρδη. Μόνο από τις εταιρείε αυτές. Αυτό το πρά... και μετά λέμε που βρίσκονται τα λεφτά και μετά μιλάμε για φορο... γιατί η φορολογία είναι δυσβάστακτη και δεν, δεν μπορούν να βγάλουν τουλάχιστον τον ειδικό φόρο κατανάλωση από τους αγρότες να τους ανακουφίσουν. Άρα, στεγά, Άρα αφή, λοιπόν η... Ή... <σχελίδε> να, 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 μειωθεί... Να, να... μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκή κατανάλωση. <σχελίδε> Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακουφίσουν από την ακρίβεια. <σχελίδε> Αυτού πραγματικά χρειάζονται να ακούσουν από την ακρίβεια.